Αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα θα καταρρύψουμε μία για πάντα και με ατράνταχτα στοιχεία την ηλιοενοχιστική αίρεση η οποία έχει εισχωρήσει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα και δυστυχώς εκηρύτεται υπό αλλά και υπό πατέρων της Εκκλησίας. Εάν είναι αληθή τα όσα έχουν διασωθεί ως γεγραμμένα υπ' αυτών διαβάζομαι την Αποκάλυψη του Ιωάννη του Θεολόγου, το Ιερόν Βιβλίο της Αποκαλύψεως, κεφάλαιον 11 από την ερμηνευτική απόδοση του Παναγιώτη Τρεμπέλα. Τα εν το τούτο μέχρι του στίχου 13 εθεωρήθησαν ως αναφερόμενα η σωματική επιστροφή του Ισραήλ η καταμέτρηση του ναού του εν Αγία ή τη καλείται πνευματικό Σόδομα και Αίγυπτο, όπου και ο κύριο εσταυρώθη, καθώ και το ότι εν τη πόλεω Τάφτη εξετέθησαν τα πτώματα των δύο μαρτύρων, αναφέρονται ει γεγονότα προδήλω προ την Ιερουσαλήμ και την ζωή του Ιουδαϊκού λαού σχετιζόμενα. Και το ότι μεν η αυλή η έξωθεν του ναού δεν καταμετρείται υπό του Ιωάννου, η δε πόλη παραδίδεται ει καταπάτηση των εθνών, εξελίφθησαν ω υποδηλούντα ότι η μεγάλη μερίς του Ιουδαϊκού λαού πεις μόνος εμένουσα εν τη απιστία, θα αρνηθεί και αυτήν την προς τον Ιεχωβά πίστην σώζουσα, πίστην συζώσα μετά των εθνών και αφομοιουμένη προς αυτά. Αλλά όμως μερίς ειν εκπροσωπεί η καταμέτρηση του κυρίου Ναού θα επιστραφεί εις Χριστόν. Οι δύο μάρτυρες είναι κήρυκες ένθεοι του Ευαγγελίου εκ των κόλπων του λαού, τούτου εξανατέλλοντε, όμοι προ τον Ηλίαν και τον Μωησίν. Τον θάνατον αυτών εκδικείται σκληρό ο Θεό. Η ιδέα ανάσταση αυτών αναφέρεται άραγε ει υπερφυσική ενέργεια, αποδίδουσαν ει αυτού την ζωήν ή αποτελεί σύμβολον δηλούν ότι το έργο αυτών των δύο τούτων μαρτύρων θα αναλυφθεί υπό άλλων ομοίων κατά πάντα προ αυτού μαρτυρικών προσώπων εν ει οι προηγηθέντε δύο μαρτυρικοί τύποι Ιωνίθα Αναζήσωση, Κλείνομεν υπέρ τη Δευτέρα εκδοχή, μα γράφει ο Παναγιώτη Τρεμπέλα στην εισαγωγή του κεφαλαίου 11 τη Ιερά Αποκαλύψεω. Ει του τοίχου 15-19 περιγράφεται το 7ο σάλπισμα και προαναγγέλλεται ο τελικό τρίαμβο τη Βασιλείας του Θεού από του επικειμένου σκληρού αγώνου προ τον Αντίχριστον. Και θα δώσω εγώ ο Χριστό ει του δύο μάρτυρά μου εν το προσώπο των οποίων θα αναζήσουν ο Μωυσής και ο Ηλία, όπω εν το προσώπο του προδρόμου ανέζησε ο Ηλίας και θα προφητεύσουν επί ημέρα 1260 ή μήνα 42, όσων καιρών δηλαδή θα διαρκέσει η καταπάτηση τη Ιερουσαλήμ, και θα φορούν σάκου το οποίο συμβολίζει ότι το κήρυγμά του θα είναι κήρυγμα μετανία. Οι δύο αυτοί μάρτυρε θα έχουν δράση κατάκαρπων και χαροποιών και βίων κατά πάντα φωτεινών και άγιων, και δι' αυτό είναι εδίο ελέε περί των οποίων ομιλεί ο Ζαχαρία, στο Δέλτα 3 του Ζαχαρία και οι δύο λίχνοι που είναι στημένοι εμπρόσει των κύριων της γης και αν κανείς θέλει να τους βλάψει φωτιά βγαίνει από το στόμα τους και κατατρώγει τους εχθρούς των. Με άλλες λέξεις όχι μόνο ο λόγος των θα είναι δυνατός και ο ζήλος των πύρινος αλλά και θεία δύναμη και προστασία θα συνοδεύει αυτούς. Και αν κανείς θελήσει να τους βλάψει σύμφωνα με την απόφαση του Θεού πρέπει και αυτός να φωνευθεί και να καταφαγωθεί με φωτιά. Αυτοί έλαβαν και θαυματουργική δύναμη από τον Θεό, και έχουν την εξουσία, όπω άλλοτε ο Ηλίας να κλείσουν τον ουρανό, δια να μην βρέχει κατά τα σημαία που θα προφητεύουν Και έχουν εξουσία από το νερό τη γη να τα μεταβάλουν ει αίμα και να πατάξουν την γη με κάθε πληγή, ω άκη θα θελήσωση και όταν φέρουν εις πέρα στην περί του Χριστού και του αντιχρίστου μαρτυρίαν τους, το θηρίο που αναβαίνει από την άβυσον του Άδου, ο αντίχριστος δηλαδή, θα κάνει μαζί με τους πόλεμων και θα νικήσει αυτούς και θα τους φωνεύσει. Και τα πτώματα των θα μείνουν άταφα εις την πλατεία της πόλεως της Μεγάλης της Ιερουσαλήμ, η οποία... Ει δήλωση τη ανηθικότητο και τη ιδωλολατρεία των κατοίκων τη, καλείται Σόδομα και Αίγυπτο. Εκεί δε και ο κύριο των δύο αυτών μαρτύρων εσταυρώθη. Και βλέπουν οι αμετανόητοι από του διαφόρου λαού και τα σφυλά και τα ξενογλώσου και τα έθνη τα πτώματά των επί ημέρα τρει και μισή, επί χρόνων δηλαδή που αντιστοιχεί προ τα τρία και ήμιση χρόνια κατά τα οποία θα διαρκέσει η καταπάτηση τη Ιερουσαλήμ, και δεν αφήνουν να τεθούν τα πτώματά των ει μνήμα. Με άλλε λέξει, η νίκη κατά των μαρτύρων αυτών και η περιφρόνηση αυτών και του κηρύγματό των και η σιγή του στόματό των θα διαρκέσει όσων και η καιρή των εθνών και οι αμετανόητοι από τους κατοίκους της γης θα χαίρουν δια των θάνατων και την περιφρόνηση αυτών αυτήν των δύο μαρτύρων και θα εφραίνονται και θα στείλουν δώρα προς αλλήλους διότι οι δύο αυτοί προφήτε με το ελεγκτικό κήρυγμάτων ευασάνισαν τους αναμετανόητους κατοίκους της γης και ύστερα από τρεις και μισή ημέρας πνεύμα ζωοποιών από τον Θεόν εμβήκεν στα πτώματα των δύο αυτών μαρτύρων και στάθησαν στα πόδια των ζωντανή και φόβος μεγάλος κατέλαβεν εκεί εκείνου που έβλεπαν την ανάστασή των. Το κήρυγμά των δηλαδή και η θαυμαστή δράση των ανέζησαν ει πρόσωπα με τον αυτόν ζήλων και με το αυτόν ματηρικόν και προφητικών πνεύμα και ο θρίαμβο και η αναγνώριση του έργου των υπήρξε περηφανή και οριστική. Διότι οίκουσα φωνή μεγάλη από του ουρανών, η οποία του έλεγε: Ανεβείτε εδώ και ανέβησαν στον ουρανού με την Εφέλην, και του είδαν κατάπληκτοι και περίφοβοι εχθροί των. Και κατά εκείνη την ημέρα έγινε σεισμό μεγάλο, και το 1 δέκατον τη μαρτυροκτώνου πόλεω έπεσε και εφωνέθησαν με το σεισμό άτομα ανθρώπων 7.000, αριθμό που συμβολίζει το περιορισμένο τη θεία τιμωρία. Και οι λοιποί εκυριέθησαν από φόβων και υπό του κράτου του φόβου αυτού, εδόξασαν τον θεόν του ουρανού. Η πληγή η Δευτέρα που ονομάζεται ΟΕ πέρασε. Η ΔΟΥ έρχεται γρήγορα, η Τρίτη ΟΕ. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αυτά περί των δύο μαρτύρων μα αναφέρει η αποκάλυψη του Ιωάννου σε ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Μα λέει ότι θα είναι άτομα και ε, μάρτυρες μάρτυρε οι οποίοι θα είναι ει τύπων ε, και ηλία και όχι ενόχ και ηλία όπω πλανεμένα διαδίδουν κάποιοι. Στην δε ε, αποκάλυψη του Ιωάννη σε ερμηνευτική Απόδοση Παναγιώτη Κολιτσάρα Μας λέει συγκεκριμένα το ίδιο και εγώ ο Χριστό θα δώσω φωτισμόν και δύναμη ει του δύο μεγάλου μάρτυρά μου, όπω άλλοτε έδωσα ει τον Ηλίαν και ει τον Μωυσέα και θα προφητεύσουν και θα κηρύξουν την αλήθεια επί 1260 ημέρα, 42 δηλαδή μήνα, και θα φορούν σάκου για να συμβολίζεται η μετάνοια την οποία θα κηρύσουν. Οι δύο αυτοί προφήτε θα είναι σαν δύο κατάκαρπε ελέε και σαν δύο αναμένοι λίχνοι, που είναι στημένοι ενώπιον του κυρίου τη γη. Και αν κανεί σκεφτεί και θελήσει να του παρενοχλήσει και κακοποιήσει, φωτιά ξεπετυχαίνεται από το στόμα των και κατατρώγει του εχθρού των. Και αν κανεί επιχειρήσει να του βλάψει και κακοποιήσει, αυτό, σύμφωνα με την απόφαση του Θεού, πρέπει να φωνευτεί. Διότι το παντοδύναμο χέρι του Θεού προστατεύει του δύο προφήτας. Αυτοί έχουν πάρει εξουσία από τον Θεό να κλείσουν όπω άλλοτε ο Ηλία κατά θαυματουργικών τρόπων των ουρανών, δια να μη βροχή κατά τη ημέρα που αυτοί θα κηρύτττουν και θα προφυτεύουν και έχουν από τον Θεόν εξουσία επί τανε, τα νερά τη γη να τα μεταβάλουν ει αίμα και να κτυπήσουν την γη με κάθε είδου πληγή όσε φορέ θα θελήσουν. Και όταν εκπληρώσουν την αποστολή των, θα κηρύξουν την μαρτυρία των και συμπληρώσουν θούν οι 42 μήνε, τότε το θηρίο που ανεβαίνει από τον Άδην, ο Αντίχρηστο, θα κάνει πόλεμο εναντίον αυτών και θα του νικήσει και θα του φωνεύσει. Μα ε, λέει λοιπόν στην ερμηνευτική απόδοση ο Ιωάννη Κολιτσάρα, μας αναφέρει ότι θα είναι εις τύπον Μωυσέος και Ηλίου οι δύο προφήτες. Δεν θα είναι ούτε Ενόχ ούτε Ηλίας. Ενόχ και Ηλίας όπως λένε πλανεμένα ε, κάποιοι και κηρύττουν. Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο ε, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν το ερμηνεύουν οι θεολόγοι ερμηνευτές ε, Τη Αποκαλύψεω, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Θεολόγοι Ερμηνευτέ τη δεν ερμηνεύουν την Αποκάλυψη περί Ενόχ και Ηλία, αλλά ερμηνεύουν για δύο μάρτυρε, ομολογητές δηλαδή, που θα δώσουν μαρτυρία υπέρ, εναντίον του Αντιχρίστου... και υπέρ του Αληθινού Θεού, ει τύπων Ηλία και Μωησαίο. Όπω εκδηλώθηκε αυτό ο τύπο στη μεταμόρφωση του κυρίου, στο όρο ε, ε, τη μεταμορφώσεω όπου εμφανίστηκαν εκ δεξιών και εξεβονίμων Ηλίας και Μω... Μωυσέας και τους... τον είδαν οι μαθητές.